νέα παιδιά πάνε να σπουδάσουν. Πιστεύω πως πάνε, ναι. Αναλόγως βέβαια και πού θα περάσουν. Εντάξει, οι περισσότεροι πάνε, πολλοί πάνε να σπουδάσουν χωρίς να έχουν απότερο σκοπό. Αλλά οι περισσότεροι ναι, θέλουν να σπουδάσουν. Έχει επηρεάσει η οικονομική κρίση τις σπουδές. Σίγουρα, σίγουρα. Με τα ενίκια, τα σπίτια και όλα αυτά δεν υπάρχει δωρεάν παιδεία όπως την εννοούν και κυρίως δεν το βάθμι. Εσύ σπουδάζεις? Εγώ τώρα τελείωσα φέτος, παίρνω ένα πολιτικό μηχανικό στην Πάτρα και θα πάω εκεί. Βλέπεις να είναι εύκολες οι σπουδές ή δύσκολες ό,τι έχει να κάνει με την τετραετία των σπουδών, τα οικονομικά όλα αυτά? Είναι πολύ δύσκολο σίγουρα. Και τα μαθήματα είναι δύσκολα στις σχολές, να τελειώσεις δηλαδή τη σχολή σου. Αλλά είναι και δύσκολα για την οικογένεια τώρα να σου στέλνει συνεχώς χρήματα για να μπορέσεις να ζήσεις. Τα νίκια, τα σπίτια, όλα αυτά, ναι, είναι σίγουρα δύσκολα. Είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Ελλάδα δεν υπάρχει, κάποτε ήταν η Ελλάδα. Τώρα και όλοι οι νεολαία φεύγουν, πάνε έξω. Εδώ δεν υπάρχει καμία πιθανότητα για ωραίο μέλλον, καθόλου. Σε ό,τι έχει να κάνει με τις σπουδές, τα βγάζουν εύκολα οι οικογένειες. Μπορεί να χρηματοδοτήσουν τα παιδιά τους για να σπουδάσουν? Με ποιο τρόπο? Αφού έχουν μειωθεί οι συντάξεις, είναι άνεργες οι οικογένειες, δεν έχουν τρόπο. Και επιλέγουν προφανώς κάποιες σχολές που είναι πιο κοντά. Στην Αθήνα ή που μένουν μέσα, αλλά και πάλι είναι πολύ δύσκολο. Δηλαδή, εγώ έχω και συγγενικό πρόσωπο που ενώ πέρασε δεν πάει. Γιατί δεν έχει πώς να πάει, πώς ο γονιός να βοηθήσει αυτό το παιδί. Μπορούν πλέον οι γονείς να πληρώσουν τις σπουδές των παιδιών? Όχι. Όχι, αυτό είναι, πώς το λένε, είναι δεδομένο. Γιατί αν παίρνει ο πατέρας, ξέρω εγώ, 600-700. Και θέλει το παιδί 1000, πώς θα το πληρώσει? Άρα επιλέγουν τα παιδιά να έρχονται πιο κοντά. Δεν είναι θέμα πιο κοντά, γιατί επειδή σου δώσα και εγώ παιδί, ξέρω ότι κοντά ή μακριά θέλει 5-6 εκατοστάρια το μήνα, ξεχωριστά φαγητά και τα λοιπά, δεν είναι? Το κοντά ή μακριά δεν παίζει κανένα ρόλο. Άρα είναι δύσκολα. Δύσκολα, πάρα πολύ δύσκολα και θα γίνουν πολύ πιο δύσκολα ακόμα. Μπορούν τα νέα παιδιά πλέον να σπουδάσουν και να μπορούν και οι γονείς κατ' επέκταση να βοηθήσουν? Όχι. Όχι. Με αυτές τις συνθήκες πού να αντεπεξέλθει ο γονέας? Με 1200 ευρώ, εντάξει. Αλλά και τα παιδιά δεν υπάρχει. Υπάρχει καμία παιδεία? Βλέπει καμία παιδεία πουθενά? Δεν υπάρχει τίποτα. Εσείς έχετε παιδιά που σπουδάζουν, έχετε σπουδάσει παιδιά? Όχι, έχω παιδί που είναι θα πάει στην πρώτη ηλικίου. Θέλει φροντιστήρια, τέτοια, τι? Δεν υπάρχει. Στο σχολείο δεν κάνουν τίποτα για να αποκτήσει γνώση. Σωστό. Μπορούν πλέον οι γονείς να πληρώσουν τις υποχρεώσεις των παιδιών? Δύσκολα πολύ. Δηλαδή, με έχει για δυο ζόρια. Αυτά. Και οι νέοι επιλέγουν σχολές πιο κοντά προφανώς. Εννοείται. Ή που να έχουν κάπου σπίτι εκεί κοντά στην περιοχή. Οι γονείς μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά να σπουδάσουν? Δεν πιστεύω ότι το κάνουν όλοι αυτό το πράγμα. Δεν νομίζω. Άρα προτιμούν σχολές πιο κοντά, έτσι ώστε να μειωθούν και τα έξοδα. Έτσι, ακριβώς. Ακριβώς. Ακριβώς αυτό. Τα νέα παιδιά μπορούν να σπουδάσουν πλέον? Δεν ξέρω. Είναι δύσκολο. Τι να σου πω. Κι εγώ τώρα στον αγώνα με να πάω να σπουδάσω κάτι. Λόγω για τη οικονομική κρίση, έτσι. Ναι, εννοείται αυτό. Πολλά φροντιστήρια, πολλά έξω σχολεία δεν κάνουν μαθήματα καλά. Αυτά. Οι γονείς μπορούν να τα απεξέλθουν πλέον στις υποχρεώσεις των παιδιών να σπουδάσουν? Άλλοι όχι, άλλοι με το ζόρι.